Υπουργέ, κύριε Αναπληρωτά Υπουργέ, κύριε Υπουργή, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΗ, κύριε Περιστέρη, με πολύ μεγάλη χαρά παραβρίσκομαι σήμερα στην επίσκεψή μου που συνδέεται με την δοκιμαστική λειτουργία αυτής της σημαντικής μονάδος της Πτολεμαΐδας 5, η οποία αναμένεται να μπει σε πλήρη λειτουργία εντός των επόμενων μηνών. Ένα πολύ σπουδαίο, ένα πολύ σημαντικό έργο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Για τη ΔΕΗ, ένα έργο με σημαντική εγχώρια προς τη θέμενη αξία. Θέλω να συγχαρώ όλες και όλους που εργάστηκαν για να γίνει το έργο αυτό. Μας επιτρέπει η τεχνολογία για τη διάσωση και την διοξιδίου του άνθρακα με αποτέλεσμα, όπως είπε και ο Υπουργός, οικονομικά να είναι σήμερα ανταγωνιστική με μονάδες της φυσικής. Η μονάδα αυτή θα αποτελέσει στο μέλλον μονάδα στρατηγικής εφεδρείας για τη χώρα, αλλά είναι μια μονάδα η οποία θα έλεγα ότι κλείνει έναν κύκλο σχεδόν 70 ετών παρουσίας της ΔΕΗ εδώ πέρα στην περιοχή της Πτολεμαΐδας. Θα λειτουργεί για πολλά χρόνια ακόμα με αυτήν την αρχή και θα εξακολουθεί βέβαια να δίνει και δουλειές για πολλά χρόνια ακόμα, όχι μόνο στους εργαζόμενους στη μονάδα, αλλά και όσους εργάζονται στα ορυχεία τα οποία θα τροφοδοτούν τη μονάδα αυτήν με λιγνίτη. Η στρατηγική της μετάβασης προς ένα πράσινο μέλλον είναι δεδομένη και θα έλεγα ότι είναι και αδιαπραγμάτευτη. Και είναι μια στρατηγική η οποία υπηρετείται σήμερα και από την ίδια την ΕΔΕΗ, η οποία κάνει με τη σειρά της την δικιά της μετάβαση προς ένα πιο πράσινο μέλλον, επενδύοντας σημαντικά σε μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο κατασκευάζεται λίγο κοντά σε αυτή την μονάδα. Αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε την σημασία που αποδίδουμε στην στρατηγική επάρκεια της χώρας σε καύσιμα τα οποία είναι εγχώρια. Νομίζω ότι η κρίση στην Ουκρανία έδειξε πόσο μεγάλη σημασία έχουν αυτές οι επιλογές προκειμένου να μπορούμε να συνδυάσουμε την πράσινη μετάβαση με την ενεργειακή ασφάλεια.